Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Λοιπόν, για κάποιον λόγο, εγώ ακούω ξανά τη φωνή μου. So, Ελένα μου, please, πέ μου αν ακούετε έτσι σε εσάς. Γιατί εγώ ακούω την πολλές φορές. Ξανά τη φωνή μου. So, Ελένα μου, please, πέ μου αν ακούετε έτσι σε εσάς. Γιατί εγώ ακούω την πολλές φορές. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να δούμε. Ωραία. Δώστε μου δύο λεπτάκια, γιατί έχουμε κάποια τεχνική. Hello. Hi. Hello. Να ανοίξει η κάμερα σου σε κάμερα. Καλημέρα. Εντάξει, φαίνεται για μεγάλη ώρα μην βλέπω κάτι. Φαίνεται τώρα, ναι. Λοιπόν, sorry guys, απλά επειδή έπρεπε να συνδεθώ από Zoom για να είμαστε στο live και πρέπει να το κάνουμε, είχαμε κάποια θέματα. Απλά για να σιωρευτώ, γράψετε μου στο chat, αν τώρα με ακούτε καλά, γιατί πρέπει να ακούτε πολλές φορές φωνή μου. Γράψετε μου 1-1-1, εάν ακούετε ok και αν έχετε και ήχο και εικόνα, για να ξεκινήσουμε. Τέλεια, απλά τα comments σας, αν γράφετε σχόλια πράγματα βλέπω από τηλέφωνο, so, αλλά είμαστε μια χαρά, λοιπόν. Ωραία, καταρχήν, ξέρω ότι έχουμε αρκετά καινούργια άτομα,
μέσα στο live, μέσα στον group γενικά. Οπότε ήθελα έτσι να σας καλωσορίσω στο Mega Party. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Ήταν μια καινούργια ιδέα και είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Γενικά είχαμε σεμινάρια, είχαμε πενταήμερα, έχουμε κάνει κάποια events, έχετε ακούσει από καθηγητές. Αλλά είναι η πρώτη φορά που γενικά έχουμε κάνει ένα group στο οποίο να υπάρχει καθημερινά για 5 ολόκληρες μέρες value, όχι μόνο που καθηγητές μέσα στην Ακαδημία και μέσα στον οργανισμό, αλλά γενικά που μαθητές. Οι μαθητές εν τω μεταξύ που ξεκινήσατε ήδη να βλέπετε από χτες, κάποιοι ενέμπειροι μέσα στην Ακαδημία αρκετά, κάποιοι πιο καινούργοι μαθητές, και τούτο είναι το ωραίο και πραγματικά αρέσκει μου πάρα πολλά τούτο, γιατί δίνεται η ευκαιρία και σε νέα άτομα να ακουστεί η φωνή τους. Και αλήθεια είναι ότι κάποια άτομα να δείτε ότι είναι έτσι, μπορεί να χωθούν λίγο, και εγώ ήδη πρώτη φορά φτιάχνω live, και εγώ είμαι λίγο αρχόμενη τώρα, αλλά γενικά το που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό είναι ότι τα άτομα γενικά που είναι να μας βλέπετε τόσες μέρες δάμε, είναι άτομα τα οποία φτιάχνουν γενικά από τον κύκλο της άνεσης τους, κάνουν καινούργια πράγματα, φτιάχνουν live, μιλούν σε κόσμο. Άρα, τούτο που θέλω να σας ενθαρρύνω εγώ είναι κάνετε support. Κάμετε ένα σχόλιο, κάμετε ένα like, πραγματικά είναι αρκετά σημαντικό για να μπορούμε να παρέχουμε τον το value. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, όσους με γνωρίζουν, να συστηθώ λίγο και εγώ είμαι η Θεόνη. Είμαι στην Ακαδημία τώρα γύρω στους 8 μήνες περίπου. Είμαι σε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται e-commerce. Για όσους το έχετε ακούσει, μπορεί κάποιοι να έχετε ήδη ασχοληθεί λίγο, να ξεκινήσετε να μαθαίνετε. Και σήμερα να μιλήσουμε για τον τομέα του e-commerce. Είναι έτσι λίγο διαφορετικός τομέας που γινόμουν που ακούσατε χτες. Οπότε πάμε λίγο να δούμε, να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή στο τι είναι το e-commerce. Και να συνεχίζουν και σε άλλες μέρες σχετικά πάνω στο e-commerce. Να δείτε και άλλους μαθητές, να δείτε και άλλα. Σαλόν λίγο, οπότε πάμε να κάνω λίγο share screen την οθόνη μου. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, γράψτε μου αν βλέπετε την οθόνη. Εντάξει, νομίζω φαίνεται. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο για το e-commerce. Okay. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο αρχικά με το τι είναι το e-commerce. Okay. Όταν μιλούμε για e-commerce, εντάξει, η ελληνική λέξη είναι ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε κάποιον μπορεί να είναι πιο γνωστό το ηλεκτρονικό εμπόριο, ας πούμε, του την ορολογία. Γενικά, όταν μιλούμε για e-commerce, εννοούμε για οποιαδήποτε είτε αγορά, είτε πώληση οποιοδήποτε προϊόντος διαδικτυακά. Δηλαδή, ακόμα και όσες φορές εμείς, σαν καταναλωτές, αγοράζουμε κάτι μέσω του διαδικτύου, με τον τρόπο να ασχολούμαστε με το e-commerce. Okay. Απλά σήμερα, προφανώς, να εστιάσουμε στο πώς μπορεί κάποιος να μην είναι μόνο καταναλωτής, αλλά να μπορεί ο ίδιος να ασχοληθεί με τον τομέα και να μπορεί να έχει εισόδημα από το. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε τούτη την περίοδο που ζούμε, ειδικά μετά την πανδημία, ο κόσμος αγοράζει διαδικτυακά τα περισσότερα προϊόντα, ενώ είχε ούλα. Δηλαδή, αν το δείτε λίγο και από τον εαυτό σας, εγώ προσωπικά βλέπω το από τον εαυτό μου, λόγω του ότι πλέον ξεκίνησα να αγοράζω τα περισσότερα προϊόντα διαδικτυακά. Okay. Για διάφορους λόγους. Γενικά, ο κόσμος προτιμά πλέον να αγοράζει διαδικτυακά για διάφορους λόγους. Σκεφτείτε νούμερο έναν ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, ακόμα και για κάποιον που έχει έτσι αρκετά πολύ άσχολος, ας πούμε, και μπορεί να πηγαίνει σπίτι αργά τη νύχτα, αν ήξερα εγώ, κάποιοι έχουν παιδιά, δεν μπορούν να πηγαίνουν καταστήματα κτλ. Είναι αρκετά πιο εύκολο. Γιατί σκέφτονται κάποιος μπορεί να μπει, ας πούμε, η ώρα 10-11, ξέρω εγώ, τη νύχτα, και απλά να βρει κάτι να παραγγείλει. Ή μπορεί να θέλεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Και είναι πολύ εύκολο να το έβρεις απλά από το διαδίκτυο και σε λίγες μέρες, ας πούμε, ή λίγες εβδομάδες να σπίτι σου. Γενικά είναι πολύ εύκολο πλέον να αγοράζει κάποιος διαδικτυακά, και εννοείται ότι ό,τι μάθουμε, το οποίο είναι πιο εύκολο και πιο πολύ για μας, εννοείται ότι δεν επιστρέφουμε πίσω. Προτιμούμε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο, είναι πιο βολικό συνήθως. Άρα ο κόσμος πλέον αγοράζει διαδικτυακά. Οπότε αυτό σημαίνει ότι
μια τεράστια ευκαιρία τώρα για κάποιον να πουλά διαδικτυακά, γιατί ο κόσμος θέλει να αγοράζει διαδικτυακά. Okay? Άρα, είναι πολλά μεγάλη ευκαιρία τώρα να ξέρει κάποιος πώς μπορώ να αγοράσω, πώς μπορώ να πουλήσω μάλλον διαδικτυακά, γιατί ο κόσμος θέλει να αγοράζει διαδικτυακά. Γενικά, έτσι κάποια στατιστικά πάνω στο e-commerce, μπορείτε να δείτε και ότι αναμένεται ότι οι πωλήσεις μέσω του e-commerce στην Αμερική συγκεκριμένα εν τούτον, okay? Να ξεπεράσουν το 1-3 εκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά το 2022. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έναν πολλά μεγάλο βαθμό πάνω σε τούτον έπαιξε και η πανδημία, λόγω του ότι να δείτε ότι αν δείτε λίγο τα στατιστικά του e-commerce που το 2020, μετά 2021, μετά 2022, γενικά υπάρχει αύξηση στο e-commerce, στον κόσμο που αγοράζει στις πωλήσεις διαδικτυακά. Okay, άρα για πρώτη φορά αναμένεται ότι να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά το 2022. Πριν από την πανδημία, δεν είχαμε προβλέψει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα φτάσει σε αυτόν τον ορίσμο μέχρι το 2024. Άρα τούτο αναμένεται να γίνει το 2024, όμως τώρα αναμένεται ότι είναι να γίνει μέχρι το τέλος του 2022, όπως φαίνεται με τα νούμερα. Okay, τώρα μιλήσουμε λίγο πιο γενικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, και όχι μόνο για την Αμερική. Εκτιμάται ότι οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου θα φτάσουν τα 5-3 εκατομμύρια δολάρια το 2022 φέτος και τα 6-3 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024. Το οποίο είναι τεράστια νούμερα. Okay, εγώ μόλις τα είδα τα στατιστικά, είπα, wow. Και μπορείτε να δείτε ότι πλέον, ενώ για να δεις λίγο την ανάπτυξη του e-commerce, όπως γενικά αναπτύξε, δηλαδή ακούω πολλές φορές κόσμο να μου λαλεί το e-commerce, ξέρω εγώ, επί ένα χερός που ο κόσμος αγοράζει διαδικτυακά ή για τον dropshipping, ας πούμε, ότι είναι saturated. Όχι, το e-commerce αναπτύσσεται και στατιστικά, ενώ μπορεί οποιοςδήποτε να τα δει, βλέπεις που τα μετά στατιστικά ότι απλά αναπτύσσεται. Ο κόσμος πλέον αγοράζει διαδικτυακά, όχι τώρα, αν σκεφτείς λίγο το μέλλον, ο κόσμος αγοράζει ακόμα παραπάνω διαδικτυακά. Okay. Άρα, ενώ παλιά είχαμε τον Black Friday, και γενικά ο κόσμος περίμενε τον Black Friday μια φορά το χρόνο να πάει να κάνει ψώνια, να ξοδέψει λεφτά κτλ. Πλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι υπάρχει πλέον και το Cyber Monday, το οποίο είναι κάτι σαν τον Black Friday, αλλά έχει να κάνει με αγορές μέσω του διαδικτύου. Και τούτον υπάρχει πλέον, το Cyber Monday υπάρχει τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι ο κόσμος ξεκίνησε πολλά να αγοράζει διαδικτυακά. Okay. Άρα, εκτός των Black Friday, ακριβώς για τον λόγο, επειδή υπάρχει η ζήτηση πλέον, υπάρχει και το Cyber Monday. Okay. Αν μιλήσουμε τώρα λίγο για νούμερα για το Black Friday με Cyber Monday, το οποίο μας επέρασε το περασμένο του 2021, αν δούμε έτσι λίγο τα νούμερα, 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια πωλήσεις έγιναν μόνο γινόν το τριήμερο του Black Friday μέχρι το Cyber Monday. Okay, άρα από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, μόνο γινόν το τριήμερο. Τη χρονιά που μας επέρασε έχουν γίνει 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια πωλήσεις. Το οποίο στατιστικά φαίνεται να είναι μια ανάπτυξη που την προηγούμενη χρονιά, πάλι μιλώ για το τριήμερο, υπήρχε 23% ανάπτυξη το 2020, okay, ακριβώς το ίδιο τριήμερο. Άρα, πριν που σας έλεγα για την ανάπτυξη που παρατηρούμε στο e-commerce, είναι ακριβώς τούτο που εννοούσα. Και αν δείτε τα νούμερα από την προηγούμενη χρονιά μέχρι το 2020, 20 με 21 και τώρα 21 με 22, να δείτε ότι γενικά υπάρχει τούτη ανάπτυξη. Okay. Άρα, ναι, προφανώς είναι μεγάλη ευκαιρία για κάποιον που ξέρει πώς να πουλήσει διαδικτυακά. Γιατί ο κόσμος αγοράζει διαδικτυακά, και φαίνεται, από τα στατιστικά. Okay. Άρα, όπως λέμε και στην Ακαδημία, welcome to the e-commerce revolution, εάν ασχολείσαι ήδη με το κομμάτι του e-commerce. Okay. Λοιπόν, άρα, πώς μπορεί κάποιος τώρα να πουλά διαδικτυακά. Okay, γιατί ειδικά, εάν δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι του e-commerce, πολλά πιθανόν να είσαι στη φάση που ήμουν εγώ πριν να ξεκινήσω. Εγώ προσωπικά πριν να ξεκινήσω να ασχολούμαι με τον τομέα, το ότι είχα στο μυαλό μου ήταν ότι έπρεπε να επενδύσω πολλά λεφτά, να έχω έτσι έναν αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, ας πούμε, για να αγοράσω
πρώτα κάποια προϊόντα για να μπορώ να έχω ένα ηλεκτρονικό καταστήμα να τα πουλώ. Ναι, ήξερα ότι γλιτώνω το κεφάλαιο του, αγοράζω, ξέρω εγώ, ή ενοικιάζω έναν κατάστημα, ενώ φυσικό κατάστημα, άδειες, ας πούμε, για το συγκεκριμένο κατάστημα, αποθήκες κτλ. Τούτα προφανώς εντάξει με το e-commerce, επειδή είναι ηλεκτρονικό εμπορίο, αλλά το ότι δεν ήξερα εγώ, ακόμα και πριν να ξεκινήσω, λίγο πριν να ξεκινήσω, δεν ήξερα ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να πουλάς. Δηλαδή το μόνο που ήξερα ήταν ότι, οκ, αν θέλω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να πρέπει να επενδύσω, να έχω ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, ας πούμε, να επενδύσω τον το κεφάλαιο στο να αγοράσω κάποια προϊόντα, έτσι ώστε να μπορώ να τα πουλώ στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα. Το οποίο, θα σας πω ψέματα, εφόβιζε με, και ακόμα ακούεται μου έτσι αρκετά ρίσκι, να μου πεις ένα επιχειρήσει, ένα επενδύσει, πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο για να έχεις πίσω κάποιον αποτελέσμα. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους δεν χρειάζεται να επενδύσεις έναν τόσο μεγάλο κεφάλαιο να αγοράσεις προϊόντα. Okay. Και να εστιάσουμε σε τούτο. Γιατί είναι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει να πουλά διαδικτυακά γενικά οποιοςδήποτε. Ακόμα και αν δεν έχεις ένα μεγάλο κεφάλαιο να... για να επενδύσεις, να αγοράσεις προϊόντα. Γιατί κακά τα ψέματα, και ο λόγος που είπα ότι εγώ που είχα τούτο στο μυαλό μου, εφόβιζε με, είναι επειδή σκεφτούν ότι, okay, πες ότι επενδύω ένα μεγάλο κεφάλαιο, να αγοράζω τα προϊόντα κτλ. Τι είναι να γίνει αν ο κόσμος ένα αγοράζει τα προϊόντα? Γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να έχεις κάποια προϊόντα και γενικά ο κόσμος να μην τα αγοράζει. Ή παράδειγμα, να μιλούμε για ρουχισμό, ας πούμε, η μόδα σήμερα εν τούτη, την άλλη σεζόν εν τούτη. Άρα, τι γίνεται με εκείνα? Άρα, γενικά, αυτό όλα εφοβιζάμαι. Οπότε, ξεκίνησα να ψάχνω με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά μετά που κατάλαβα ότι, χρειάζεται να αγοράσω πρώτα τα προϊόντα. Άρα, και να προσπαθώ να πουλήσω ένα προϊόν το οποίο δεν το αγόρασα ακόμα, ακούεται πολλά πιο λίγο ρίσκι. Okay. Άρα να μιλήσουμε για τους τρεις τρόπους, οι οποίοι είναι τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει οποιοςδήποτε να ασχολείται με το e-commerce, να πουλά διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει πρώτα προϊόντα. Okay. Νούμερο ένα, dropshipping. Νούμερο δύο, digital product, δηλαδή ψηφιακά προϊόντα, PDF files, SVGs, PNGs, εικόνες και τα λοιπά, οτιδήποτε e-books. Και print on demand, τα οποία να τα αναλύσουμε γενικά καθόλου τη διάρκεια των ημερών, να κάνουμε και άλλα lives. Αλλά πάμε λίγο να εξηγήσουμε, σήμερα να εστιάσω λίγο παραπάνω στον dropshipping, okay? Να εξηγήσω λίγο και τα άλλα, αλλά να εστιάσω λίγο παραπάνω στον dropshipping. Λοιπόν, τι είναι το dropshipping, καταρχήν? Για κάποιοι μπορεί να μην το έχουμε να ακούσει ξανά, κάποιοι μπορεί να τύχει να τα ακούσουμε, αλλά να μην καταλαβαίνει ακριβώς πώς λειτουργεί. Άρα, τι ακριβώς είναι το dropshipping? Γενικά, όταν μιλούμε για dropshipping, μιλούμε για μία μέθοδο του e-commerce, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι απλά μία μέθοδο. Όπως ας πούμε, και οι άλλες τρεις, τα άλλα τρία που σας έβαλα, τα άλλα δύο μάλλον δάμε συνολών τρία, γενικά μεθόδη του e-commerce, okay? Άρα, μία μέθοδο είναι το dropshipping, το οποίο σου επιτρέπει να πουλάς φυσικά προϊόντα, άρα μιλώ για ψηφιακά προϊόντα, μιλώ για φυσικά προϊόντα, okay. Αλλά χωρίς να χρειάζεται πρώτα να τα αγοράσεις. Πώς λειτουργεί? Αν δεις λίγο εδώ μέσα στα αριστερά λέει customer, okay, οπότε υποθέτουμε ότι εδώ στα αριστερά είναι ο πελάτης, okay, ο οποίος, τούτον εδώ στη μέση είναι το κατάστημα σου, okay, ο οποίος βλέπει το κατάστημα σου, okay. Και στα δεξιά έχουμε τον προμηθευτή σου. Okay. Ο προμηθευτής σου, ας υποθέσουμε ότι θέλεις να πουλήσεις ένα ζευγάρι παπούτσα. Okay. Ο προμηθευτής σου λέει σου ότι εγώ για τούτα τα παπούτσα μπορώ να σου τα πουλήσω στα 30 ευρώ. 30 δολάρια. Okay, ας το πάρουμε όπως το ίσιο με δολάρια. 30 δολάρια, εγώ πουλώ σου τούτα τα παπούτσα. Σημειώνουμε δάμε ότι δεν χρειάζεται πρώτα εσύ να αγοράσεις τα παπούτσα. Okay. Απλά τούτα τα παπούτσα, εσύ το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Άρα τούτα τα παπούτσια δεν χρειάζεται καν να τα αγοράσεις πρώτα, δεν χρειάζεται να τα έχεις δει που κοντά, δεν χρειάζεται να έχεις αγγίξει ποτέ τα παπούτσια. Okay. Άρα το μόνο που χρειάζεσαι είναι τις φωτογραφίες, έτσι ώστε να τις έχεις μέσα στο κατάστημα σου σε μια περιγραφή. Άρα, ο καταναλωτής που βλέπουμε στα αριστερά, βλέπει τα συγκεκριμένα παπούτσια μέσα στο ηλεκτρονικό σου κατάστημα και βλέπει ότι η τιμή του, η τιμή που έχεις ορίσει εσύ δηλαδή,
είναι στα 80 δολάρια. Και έτσι αποφασίσει ο καταναλωτής, ωραία παπούτσια, 80 δολάρια, πολλά καλά, αγοράζει τα. Λοιπόν, με το που αγοράσει ο καταναλωτής που το ηλεκτρονικό σου κατάστημα, τα λεφτά, τούτα τα 80 δολάρια δηλαδή, μπαίνουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό και από τούτα τα 80 δολάρια, εσύ θα στείλεις τα 30 στον προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει, βλέπεις δηλαδή που κάτω ότι στέλνει το πακέτο στον πελάτη, στον καταναλωτή, άρα ο ίδιος με το που του στείλεις τα 30 δολάρια, ο ίδιος να αναλάβει να κατεβάσει τα παπούτσια από την αποθήκη, να βάλει labels κτλ. Και να το στείλει ο ίδιος στον καταναλωτή εκ μέρους σου, okay, εκ μέρους του καταστήματος σου δηλαδή. Άρα ο καταναλωτής, ο προμηθευτής, συγγνώμη, κάνει τούτη τη δουλειά. Άρα η δική μας δουλειά τελειώνει με το που παραγγείλει το άτομο από το καταστήμα μας. Άρα αφού έχεις βάλει τούτα τα παπούτσια στα 80 δολάρια, και ο προμηθευτής θέλει 30 δολάρια, το οποίο να το στείλεις μετά που έχεις πιάσει εσύ τα 80 δολάρια από τον καταναλωτή, μένουν σου εσένα 50 δολάρια, σωστά, αν πιάσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα, μένουν σου 50 δολάρια. Ας πούμε ότι, επειδή προφανώς έχεις και κάποια διαφήμιση, πρέπει να διαφημίσεις το κατάστημα σου, ας πούμε ότι η διαφήμιση για να πουλήσεις τούτον το ζευγάρι μπαπούτσια, ας πούμε, κόστησε σου 20 δολάρια. Αν πούμε ότι σου έχει κοστίσει 20 δολάρια, τούτο σημαίνει ότι θα μείνουν στο δικό σου λογαριασμό 30 δολάρια. Okay. Και κάπως έτσι λειτουργεί το dropshipping. Οπότε τούτη είναι μια μέθοδος με την οποία μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Και αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά ωραία η συγκεκριμένη μέθοδος, λόγω του ότι επιτρέπει σου να μπορείς να πουλάς, καταρχήν χωρίς να αγοράσεις πρώτα το προϊόν, okay. Το προϊόν μπορεί να αποφασίσεις να το αγοράσεις όταν ένα προϊόν έχει κάνει αρκετές πωλήσεις και θέλεις να το πιάσεις για να κάνεις έξτρα υλικό, για οτιδήποτε. Αλλά χρειάζεται να αγοράζει κάποιος κάποιον προϊόν, ας πούμε, πριν το πουλήσεις, και εννοείται ότι χρειάζεται να το αγοράζει σε ποσότητες. Γιατί αν πάμε με το πιο παραδοσιακό μοντέλο, τούτο που βλέπουμε είναι ότι πρέπει να αγοράζεις σε ποσότητες. Και τούτο που σας έλεγα προηγουμένως ότι οκ, okay, τι γίνεται αν δεν πουλιέται και μην είσαι σου. Το dropshipping είναι πολλά ωραίο λόγω του ότι δεν υπάρχουν τούτα τα θέματα. Έχεις τις φωτογραφίες του προϊόντος και τα λοιπά, αν πουλήσει, πουλήσει. Αν δεν πουλήσει, it's okay, πάμε στο επόμενο προϊόν. Και εν τούτον το ωραίο του, ότι δεν αναγκάζεσαι να αγοράσεις πρώτα το προϊόν, γιατί ούτε καν ξέρεις ακόμα στην αρχή αν θα πουλήσει ή όχι. Okay. Και εννοείται ότι κάτι άλλο που μου αρέσει εμένα στο συγκεκριμένο μέθοδο του e-commerce είναι το ότι δεν χρειάζεται καν πολύ χρόνο. Γιατί κάτι που σκεφτούμε όταν σας είπα ότι σκεφτούμε okay, να έχω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να αγοράσω προϊόντα κτλ. Και αμέ, κάτι που σκεφτούμε είναι ότι να θέλει anyway αρκετό χρόνο. Λόγω του ότι okay, πρέπει να έχεις τα προϊόντα, να βάλεις labels, να τα στέλνεις κτλ. Κάτι το οποίο δεν έχεις με τον dropshipping. Χρειάζεται λόγω του ότι γίνω να λαμβάνει το πάντα ο προμηθευτής. Άρα με λίγα κλικς που το κομπιούτερ μας μπορούμε πολλά εύκολα με τη συγκεκριμένη μέθοδο να στέλνουμε Αμερική, Ευρώπη, οπουδήποτε. Okay. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο με κάποιο φυσικό κατάστημα, ούτε με e-commerce είναι τόσο εύκολο εάν έχουμε εμείς φυσικά τα προϊόντα και πρέπει να τα στείλω που δάμε, ας πούμε, στην Αμερική. Okay. Ενώ με τον dropshipping είναι πολλά εύκολο να στέλνουμε γενικά οπουδήποτε, γιατί ο προμηθευτής το αναλαμβάνει τούτον και γενικά υπάρχουν διάφοροι προμηθευτές που μπορείς να επιλέξεις, που Αμερική, που Ευρώπη, που Κίνα, γενικά μπορεί να επιλέξει ο καθένας που διαφορούς τόπους. Άρα είναι πολλά εύκολο να πουλήσεις οπουδήποτε, 24 ώρες το 24ωρο, και χρειάζεται να γίνεται πολλή δουλειά με το OK, κατεβάζω τα από τις αποθήκες, βάλω labels κτλ. Στέλνω τα. Άρα με το που αγοράσει ο καταναλωτής πλέον, ο supplier ενημερώνεται, πιάνει το δικό του το ποσό, και απλά ο ίδιος κάνει του την διαδικασία. Okay. Τώρα, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το e-commerce, και πάλι χρειάζεται να επενδύσει ένα κεφάλαιο για να αγοράσει προϊόντα, να έχει προϊόντα κτλ. Διαφορετικό με τον dropshipping, έχει να κάνει με τα ψηφιακά προϊόντα. Κάτι το οποίο βλέπουμε να υπάρχει πάρα πολύ απήχηση το τελευταίο διάστημα. Τούτο που λέμε είναι trend. Trend, okay. Γιατί ο κόσμος τώρα ξεκίνησε να αγοράζει αρκετά ψηφιακά προϊόντα. Δηλαδή ακόμα και
planners, ας πούμε, in journals, τα οποία, ή βιβλία, τα οποία προτιμούσαν παλιά να τα αγοράζει, να έχει, ξέρω, το φυσικό προϊόν κοντά του. Πλέον πολλοί επιλέγουν να έχουν τα ψηφιακά προϊόντα. Okay. Και όταν μιλώ για ψηφιακά προϊόντα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι, ας πούμε, σαν ας πούμε τούτο που σας έχω να φαίνεται δαμέ, εν ένα screenshot που το έτσι, okay, όσοι το γνωρίζετε το έτσι, γιατί ένας τρόπος να πουλήσεις ψηφιακά προϊόντα, ένας πολλά ωραίος τρόπος να πουλήσεις ψηφιακά προϊόντα είναι το έτσι. Okay. Το οποίο βασικά χρειάζεται καν μέσω του έτσι να φτιάξεις ένα δικό σου κατάστημα, δηλαδή απλά αν είσαι ένα λογαριασμό, βάζεις κάποια στοιχεία κτλ. Είναι ότι να κάνω ένα κατάστημα με domain κτλ. Είναι αρκετά εύκολο να κάνει κάποιος ένα λογαριασμό στο έτσι. Και είναι πολύ εύκολο να πουλήσει ψηφιακά προϊόντα που δάμε. Οπότε όταν μου βλέπετε ένα screenshot που το έτσι, του τον είδα μια αναζήτηση που είχα κάνει SVG. Οκ, είπα κάμα type SVG, ό,τι μου έφκαλε είναι κάμα σας το δάμε σε screenshot. Λοιπόν, τα SVGs είναι ένα trend που υπάρχει τώρα. Όπως σας είπα, πολλοί κόσμος προτιμά τα ψηφιακά. Okay. Τα SVGs είναι εικονίτσες, είναι designs τα οποία κάνουμε εμείς, okay, κάνει οποιοδήποτε, ας πούμε, μέσω οποιοδήποτε προγράμματος, Photoshop, Canva, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Κάνει στα designs και πολλά στα συγκεκριμένα designs. Άρα, τούτα που βλέπεις εδώ με εικονίτσες είναι designs, okay, τα οποία μπορεί να αγοράσει κάποιος και η χρησιμότητα τους είναι ότι μπορεί να τα εκτυπώσει πάνω σε ποτήρια, φλιντζάνια, τσάντες, φανέλες, φόρμες, γενικά όπου θέλει. Okay. Άρα είναι designs τα οποία μπορεί να εκτυπώσει, ας πούμε, πάνω στη φανέλα του, σε φλιντζάνια ή οπουδήποτε, ας πούμε, θέλει. Η αλήθεια, όταν το είχα ακούσει εγώ τούτο, γενικά πρόσφατο τούτο με τα SVGs, είναι ένα trend που υπάρχει τώρα, έτσι, τους τελευταίους μήνες, όταν το είχα ακούσει, εγώ σκέφτομαι και γιατί ο κόσμος να θέλει να αγοράζει τούτα τα SVGs και να μην αγοράζει έτοιμη, να πούμε, τη φανέλα ή το φλιντζάνι. Τελικά, τούτο που έμαθα, ενώ ότι και μάθα το μέσα από την Ακαδημία, τούτο και μέσα από τα μαθήματα, είναι ότι ειδικά στην Αμερική, αλλά γενικά και σε άλλες χώρες, ο κόσμος ξεκίνησε να έχει τούτα τα μηχανήματα που χρειάζεται για να εκτυπώσεις και προϊόντα, μηχανήματα τα οποία κάποιος έχει στο σπίτι του. Δηλαδή, δεν μιλώ για επαγγελματικό, ας πούμε, εξοπλισμό. Μιλώ ότι υπάρχουν πολλά εύκολα μηχανήματα τα οποία κάποιος απλά έχει σπίτι του, σαν το printer, ας πούμε, και απλά εκτυπώνει τα ζαμέ. Φαίνεται ότι ο κόσμος, ειδικά στην Αμερική, πλέον θέλει να κάνει τούτο το πράγμα. Θέλει να αγοράζει, προτιμά να αγοράζει το ψηφιακό προϊόν και να εκτυπώνει μόνος του τι θέλει να εκτυπώσει. Και σε έναν βαθμό μπορώ να το καταλάβω, γιατί αν το σκεφτώ λίγο, έτσι πιο, αν μπορώ λίγο στη θέση του καταναλωτή, ένα design μπορεί να το εκτυπώσει και σε ρουχισμό που ήδη έχει ή προϊόντα που ήδη έχει, άρα χρειάζεται να τα αγοράσει, και μπορεί να τα εκτυπώσει, δηλαδή ένα design μπορεί να το εκτυπώσει πάνω σε ένα φλιντζάνι, πάνω σε μια φανέλα, δηλαδή μπορεί να το εκτυπώσει σε διάφορα προϊόντα. Άρα, κάνει λίγο νόημα. Γενικά, ακόμα μου κάνει πάρα πολύ νόημα, για να σας είμαι εντελώς ειλικρινής, αλλά φαίνεται ότι πουλούν, okay, trend τώρα. Άρα, και τούτα είναι πολλά μεγάλη ευκαιρία για κάποιον να ξεκινήσει μέσω του e-commerce, γιατί είναι trend, ο κόσμος αγοράζει τα τούτα τώρα, okay. Άρα, ναι, ένα trend τώρα που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει λεφτά σε προϊόντα, γιατί προφανώς ψηφιακά προϊόντα, άρα δεν υπάρχει κόστος. Δεν χρειάζεται να αγοράσει κάποιος κάτι, είναι απλά ένα ψηφιακό προϊόν, okay, το οποίο δημιουργείς και πουλάς. Και επίσης, το έτσι, λόγω του ότι σας είπα ότι τούτο είναι που το έτσι, και είναι πολλά καλό το έτσι για να πουλάς ψηφιακά προϊόντα, επειδή είναι μηχανή αναζήτησης, okay, άρα τι σημαίνει μηχανή αναζήτησης, ότι ο κόσμος μπαίνει μέσα, κάνει type τι θέλει να αγοράσει. Και τούτο σημαίνει ότι επειδή η μηχανή αναζήτησης δουλεύει πολλά με το SEO, okay, με keywords. Άρα τούτο σημαίνει αυτόματα ότι δεν χρειάζεται να επενδύσει κάποιος ούτε λεφτά για να διαφημίσει το κατάστημά του. Εντάξει, γιατί όταν μιλούμε για να χτίσεις ένα κατάστημα, ας πούμε παράδειγμα, μιλήσαμε πριν για τον dropshipping.
για να κάνεις dropshipping, ο καλύτερος τρόπος να κάνει κάποιος dropshipping είναι το να δημιουργήσει ένα δικό του κατάστημα, άρα ένα δικό του domain. Τέλος είναι ο πιο καλός τρόπος να κάνει κάποιος dropshipping. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά αν το ψάξεις λίγο να δεις ότι ο καλύτερος τρόπος για πάρα πολλούς λόγους είναι το να έχει κάποιος ένα δικό του κατάστημα. Τούτο προφανώς σημαίνει αυτόματα ότι αν έχεις ένα δικό σου website, ένα δικό σου domain, ένα δικό σου brand, χρειάζεται κάποιο χρηματικό ποσό έτσι ώστε να διαφημίσεις το κατάστημα σωστά, γιατί πρέπει κάποιος να το δει. Να το διαφημίσεις μέσω Facebook, μέσω Instagram, μέσω TikTok και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας πολλά πολλά καλός τρόπος να διαφημίσεις το κατάστημα σου, τον dropshipping κατάστημα σου, τα Facebook ads, okay? Θεωρώ καλύτερος τρόπος να διαφημίσει κάποιος τον dropshipping κατάστημα είναι το Facebook, Facebook ads. Τούτο προφανώς σημαίνει ότι χρειάζεται να επενδύσουμε ένα χρηματικό ποσό για να βγάλουμε προς τα έξω το κατάστημα, έτσι ώστε σε διάφορες χώρες όπου θέλουμε να πουλούμε, ο κόσμος να βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να δει κάποιος που Αμερική να μέσα στο Facebook, να εμφανιστεί τη διαφήμιση σου, να αγοράσει που σε ένα. Okay. Όταν μιλούμε για έτσι, επειδή είναι αρκετά διαφορετικό, δεν χρειάζεται κάποιος να επενδύσει λεφτά ούτε σε διαφημίσεις λόγω του ότι είναι μηχανή αναζήτησης. Άρα γενικά ο κόσμος μπαίνει με στόχο να αγοράσει, άρα υπάρχει ήδη η προδιάθεση να αγοράσει κάποιος, θέλει να αγοράσει, και επίσης είναι μηχανή αναζήτησης, άρα δουλεύει με SEO. Άρα δουλεύουμε με τα keywords. Τι keywords, ας πούμε, είναι trending, τι μπορώ να βάλω για τον προϊόν, έτσι ώστε να βγαίνει πιο πάνω στην αναζήτηση. Άρα είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν χρειάζεται καν κάποιο χρηματικό ποσό για να ασχοληθεί κάποιος. Χρειάζεται βέβαια λίγο παραπάνω χρόνο από ότι χρειάζεται τον dropshipping, με την έννοια του ότι με τον dropshipping έχεις έτοιμα τα προϊόντα. Όταν φτιάξεις το κατάστημα, όταν το δημιουργήσεις, μετά δεν υπάρχουν και πολλά πολλά πράγματα που κάποιος ας πούμε, χρειάζεται αρκετό χρόνο ρε παιδί μου, γιατί είναι έτοιμο το κατάστημα, βάζεις τα προϊόντα, να κάνεις το product research σου εννοείται. Οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, το έτσι χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο λόγω του ότι να κάνουμε τα designs, να κάνουμε τα listings. Άρα ναι, χρειάζεται πιο λίγο χρηματικό, χρειάζεται ή και καθόλου ας πούμε χρηματικό ποσό, αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο από ότι χρειάζεται τον dropshipping. Άρα δείξα σας λίγο δάμε τι γίνεται με τα SVGs. Ήθελα έτσι λίγο να δείτε κάποιον παράδειγμα τι είναι τα SVGs και τα λοιπά, πώς μοιάζουν, γιατί ήθελα έτσι λίγο να καταλάβετε παραπάνω τι ακριβώς εννοώ. Γιατί και για μένα στην αρχή μόλις το είδα τα λίγο, έτσι, το concept δεν το είχα καταλάβει από την αρχή. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα listing μέσα στο Etsy ενός καταστήματος και βλέπετε ένα design, σωστά, ένα design το οποίο δημιουργήθηκε για το Father's Day. Okay. Και βλέπετε εδώ με ότι η γροθιά, ας πούμε, του πατέρα, των παιδιών κτλ. Οπότε βλέπετε εδώ με ότι το τι αγοράζει που το συγκεκριμένο κατάστημα ο καταναλωτής είναι το συγκεκριμένο design. Και να δείτε ένα δεύτερο screenshot που εμπάλλει από το ίδιο κατάστημα. Απλά φαίνεται εδώ με αριστερά που βλέπετε τις εικόνες, φαίνεται πολύ καλά. Έβαλα το δαμέ. Φαίνεται ότι μπορείς να βάλεις mock-ups, okay, να κάνεις mock-ups τέλος πάντων του design σου, έτσι ώστε ο καταναλωτής που μπαίνει στο κατάστημα σου να μπορεί να δει τι μπορώ να κάνω με τον design, πώς μοιάζει τον design. Και βλέπεις ότι μπορείς να δώσεις κάποιες ιδέες. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις και πιο πολλά mock-ups από τη ένα. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις και mock-ups πώς μοιάζει να είναι πάνω σε ένα φλιτζάνι, πώς μοιάζει να είναι πάνω σε μια τσάντα. Okay. Μπορεί να βάλεις διάφορα mock-ups έτσι ώστε να δώσεις και κάποιες ιδέες, ας πούμε, του καταναλωτή. Τι μπορώ να κάνω με τον design, πώς είναι να μοιάζει. Okay. Και τούτο είναι να δείτε ότι είναι personalized design, άρα γενικά ο κόσμος μπορεί να βάλει δαμε, που λέει, τα ονόματα των παιδιών Σόνια, Γιάρη, Μαξ. Μπορεί να βάλει τα δικά του ονόματα, εννοείται ότι θα το εκτυπώσει με τα συγκεκριμένα ονόματα, okay. Αλλά μπορεί να το κάνει customize με τα δικά του τα ονόματα. Και είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολλά ωραίο, γιατί αν το σκεφτείς λίγο, δαμε με τον πατέρα ας πούμε, να φορίζουν το t-shirt, να φαίνονται πάνω τα ονόματα των παιδιών, είναι πολλά ωραίο. Ας πούμε, ειδικά για Father's Day, δώρο ας πούμε, να κάνει κάποιος, είναι πάρα πολλά ωραίο. Οπότε ήθελα έτσι λίγο να σας δώσω ένα παραδείγμα για να καταλάβετε τι είναι τα SVGs, γιατί για μένα ήταν έτσι λίγο στην αρχή λίγο περίεργο το concept, κάπως τι είναι των εικόνες, γιατί πώς τις πουλάς, γιατί τις πουλάς κτλ. Άρα είναι κάπως έτσι, πουλάς τον design,
παίρνει το κάποιος και εκτυπώνει το από μόνος του πάνω σε φλιτζάνια, φανέλες, όπου θέλει να τα εκτυπώσει. Okay. Μια άλλη ιδέα πάνω στα ψηφιακά προϊόντα, άρα συνεχίζουμε τα ψηφιακά προϊόντα. Βλέπεις να με λέει ότι τούτο είναι ένα journal, ευγνωμοσύνης. Okay. Άρα ουσιαστικά και τούτο είναι ένα ψηφιακό προϊόν, διαφορετικό με το προηγούμενο, λόγω τούτο ήταν SVG. Τούτο είναι ένα PDF file, okay, PDF printable, το οποίο ουσιαστικά με το που το αγοράσει ας πούμε κάποιος, εντάξει όταν μιλούμε για ψηφιακά προϊόντα, κάτι που ξέχασα να αναφέρω, ενώ ότι επειδή, ακριβώς επειδή είναι ψηφιακά προϊόντα, χρειάζεται να γίνουν cheap για να πάνε κάπου, okay, με το που τα αγοράσει κάποιος, αυτόματα πιάνει στο email του το συγκεκριμένο προϊόν. Άρα αυτόματα έχει το προϊόν. Okay. Άρα το συγκεκριμένο προϊόν που βλέπουμε τώρα είναι ένα journal ευγνωμοσύνης, το οποίο με το που το αγοράσει κάποιος έχει το planner, βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν διάφορες ασκήσεις. Και για να σας είμαι ειλικρινής, εγώ κάπως έτσι είχα ξεκινήσει στο e-commerce με έναν journal. Είχα δημιουργήσει έναν journal, το οποίο είχα φτιάξει εγώ, okay. Είχα το φτιάξει τέλος πάντων με δικές μου ασκήσεις και τα λοιπά, και ήθελα να το πουλήσω κάπως τούτο τον journal. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα να ψάχνω με τον τομέα του e-commerce. Και ο λόγος που είχα ξεκινήσει, γιατί σας είπα έτσι λίγο στην αρχή, το πώς ξεκίνησα γιατί, ο λόγος που είχα ξεκινήσει ήταν λόγω του ότι γενικά αγαπώ τη δουλειά μου, το τι σπούδασα και τα λοιπά, αλλά είχα καταλάβει ότι χρειάζεσαι πολλές ώρες να δουλεύεις σε μια δουλειά για να έχεις έναν ικανοποιητικό εισόδημα. Και τούτο σήμαινε την ίδια ώρα ότι αν χρειάζεσαι πολλές ώρες να κάνεις μια δουλειά, τούτο σημαίνει ότι δεν έχεις αρκετό προσωπικό χρόνο. Άρα εγώ ήθελα κάτι συμπληρωματικό, κάπως έτσι ξεκίνησα. Απλά έψαχνα κάτι συμπληρωματικό, το οποίο να μου διούσε μια πηγή παθητικού εισόδηματος με στόχο να έχω παθητικό εισόδημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύω τόσες πολλές ώρες. Okay? Γιατί μιλώ για δική μου δουλειά, άρα είχα τον έλεγχο πάνω στο πόσες ώρες θέλω να δουλέψω, είχα τούτον τον έλεγχο, αλλά okay, ήταν πολύ ελεύθερος χρόνος που μου έμενε. Οπότε ξεκίνησα λίγο να ψάχνω ότι okay, μάλλον χρειάζεται να βρω μια πηγή παθητικού εισοδήματος ταυτόχρονα, έτσι ώστε ακόμα και αν εγώ ίδια έδουλευκω τόσες πολλές ώρες, να μπορώ να έχω ένα παθητικό εισόδημα. Και κάπως έτσι είχα ξεκινήσει, είχα φτιάξει ένα journal. Καλή ώρα από αυτό που σας δείχνω τώρα, κάπως έτσι παρόμοιο, και ψάχνω έναν τρόπο να το πουλήσω. Okay. Τελικά η αλήθεια είναι ότι απλά αγάπησα πάρα πολλά το e-commerce, οπότε από τα ψηφιακά, από το journal, μετά πια στον dropshipping, μετά ξεκίνησα με τα SVGs και γενικά κάπως έτσι με κερδίσε ο τομέας και είμαι έτσι λίγο σε διάφορα στο e-commerce. Οπότε ήταν έτσι μια παρένθεση τούτη. Οπότε τον journal που βλέπετε δάμε ότι λέει σου κιόλας ότι είναι digital file types, λέει σου δάμε ότι ο καταναλωτής να πιάσει 5 PDFs, άρα με το που το ολοκληρώσει την αγορά του, να του πάει στο email και την ίδια ώρα μπορεί ο ίδιος να το εκτυπώσει, ας πούμε, και να μπορεί να το συμπληρώσει κανονικά. Okay. Άρα τούτο σημαίνει ότι ούτε και τούτο χρειάζεται. Δηλαδή με το που κάνει κάποιος στην αγορά δεν χρειάζεται παρακάτω να κάνουμε κάτι λόγω του ότι απλά είναι να το πιάσει την ίδια ώρα. Το τι χρειάζεται, άμα μιλούμε για SVGs, okay, τούτα που σας έδειξα προηγουμένως, το τι χρειάζεται κάποιος χρόνος απλά δημιουργήσεις τα SVGs, που υπάρχουν προγράμματα αρκετά εύκολα που κάποιος ας πούμε μπορεί να κάνει designs. Αλλά όταν σας είπα πριν ότι εγώ είχα ξεκινήσει από έναν ψηφιακό προϊόν, από έναν journal το οποίο είχα δημιουργήσει εγώ, τότε δεν ήξερα ότι υπάρχουν journals, e-books και τα λοιπά, τα οποία μπορούμε εμείς να αγοράσουμε μια φορά και μπορούμε να τα μεταπουλούμε στα δικά μας καταστήματα. Okay. Τούτο ονομάζεται PLR. Okay. Άρα ό,τι βλέπεις το οποίο λέει PLR, δηλαδή για παράδειγμα, αν δάμε πάνω στον τίτλο μας έλεγε PLR, okay, και εννοείται ότι βλέπαμε τα terms of use του συγκεκριμένου listing, δηλαδή βλέπαμε και λέμε μας μπορείς να το έχεις για commercial use. Τούτα τα PLR βασικά τι είναι, άμα σου λέει PLR, σημαίνει ότι σου δίνει τα δικαιώματα να μπορείς να το αγοράσεις εσύ
και να μπορείς να το μεταπουλάς. Άρα, παράδειγμα, τούτο το δαμε 2,48, μπορεί να το αγοράσεις 2,48 και να μπορείς να το πουλάς όσα θέλεις εσύ, αλλά να το πουλήσεις πολλές φορές. Okay. Τότε δεν το ήξερα τούτο. Είχα δημιουργήσει μόνη μου το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν το ήξερα, άρα έφαλε ο χρόνο, αλλά it's okay γιατί ήταν fun, άρεσε μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον υπάρχουν τρόποι ακόμα και για να αγοράσεις έτοιμα PDF files, journals, planners και τα λοιπά και μπορείς να τα μεταπουλάς. Okay. Άρα δώσε ένας άλλος τρόπος που μπορεί να πουλήσει κάποιος ψηφιακά προϊόντα. Ο τρίτος τρόπος που είχα αναφέρει έτσι λίγο στην αρχή, που ανέφερα τρεις τρόπους, είναι το print on demand. Το print on demand, για να καταλάβεις λίγο τι είναι, είναι ένας συνδυασμός του dropshipping με τα ψηφιακά προϊόντα. Με ποια έννοια. Κάνω εγώ τα designs, okay, αλλά αντί να πουλήσω μόνο του τον design στον καταναλωτή, πουλώ του το πάνω σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Όπως για παράδειγμα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στο συγκεκριμένο listing που βλέπεις και τούτον στο Etsy εντωμεταξύ, και τούτον screenshot που το Etsy, στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπεις ότι είναι ένα φλιτζάνι. Okay. Όταν μιλούμε για print on demand, έχουμε κάνει εμείς προσωπικά το συγκεκριμένο design, αλλά πουλούμε το όχι σαν design, πουλούμε το σαν τελειωμένο προϊόν πάνω σε φλιτζάνια, t-shirts, φόρμες, ποτήρια, μπορεί να είναι stickers, μπορεί να είναι καπέλα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, οκ. Okay. Και ο καταναλωτής του τον είναι να πιάσει, θα πιάσει τον design, να πιάσει έτοιμο το φλιτζάνι. Οπότε του τον είναι το print on demand, οκ. Okay. Τώρα, στον το συγκεκριμένο, βλέπεις ότι είναι και personalized, κάτι το οποίο, ειδικά με το print on demand, είναι αρκετά εύκολο να γίνει. Βλέπεις ότι, ας πούμε, με το που να αγοράσει κάποιος τον το φλιτζάνι, είναι σημαίνει απαραίτητα ότι είναι να γράφει Kate, ok. Βλέπεις, δαμέ, ότι... βλέπεις εδώ, ας πούμε, δεξιά, που εντολείς την γράφει add your personalization, ok. So, like, so please enter the name you wish to be printed. Άρα, ο καταναλωτής είναι να γράψει, δαμέ, το όνομα το οποίο θέλει να εκτυπωθεί και να το παραλάβει με εκείνον το συγκεκριμένο όνομα. Τώρα, όταν είπαν ένα συνδυασμό στον dropshipping με τα SVGs, με τα designs, τι εννοούσα, ότι ναι, κάνουμε εμείς τα designs, αλλά λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και τον dropshipping. Άρα, πάλι, ένα αγοράζουμε πρώτα τα προϊόντα, έχουμε ένα συνεργάτη, έναν προμηθευτή δηλαδή, ο οποίος έχει τα συγκεκριμένα προϊόντα, και εγώ όταν αγοράσει πρώτα κάποιος που το κατάστημα μου, τότε ενημερώνω τον προμηθευτή ότι... Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπετε τα μέτρα του φλιτζάνι είναι 5,93. Μπορεί, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος προμηθευτής να μας είπε ότι για κάθε φλιτζάνι που να πουλάς, εγώ χρεώνω 2 ευρώ για να στείλω το φλιτζάνι τυπωμένο στον καταναλωτή σου. Okay. Άρα, όταν γίνει η πώληση μέσω του δικού μας καταστήματος, τότε ενημερώνουμε τον προμηθευτή ότι υπάρχει τούτη παραγγελία και τότε το στέλνει. Άρα, γι' αυτό είπα ότι λειτουργεί όπως λειτουργεί τον dropshipping. Είναι ναι, ότι πάλι χρειάζεται να αγοράσουμε πρώτα τα προϊόντα, ούτε να στιβάσουμε για με πολλά φλιτζάνια και να μας μείνουν, ούτε χρειάζεται εμείς να αναλάβουμε να έχουμε το φλιτζάνι, να το ετοιμάσουμε και να το στείλουμε. Οπότε, γι' αυτό είπα ένας κάπως έτσι ένα συνδυασμό στον dropshipping μαζί με τα ψηφιακά προϊόντα, τα SVGs, τα designs, ok. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο τι προϊόντα μπορεί κάποιος να πουλά. Ok, τούτο που βλέπετε εδώ με το t-shirt, ο λόγος που το έβαλα είναι επειδή ήταν το πρώτο προϊόν που είχα δει εγώ όταν ξεκίνησα στην Ακαδημία, όταν ξεκίνησα με το e-commerce, εν τον design το οποίο μας είχε δείξει ο εκπαιδευτής μας, όταν είχαμε έτσι πρώτο ξεκινήσει, το οποίο ήταν το πρώτο του winning product, ok. Και επειδή έτσι πάντα θυμίζει μου την αρχή κάποιου, όταν το βλέπω ήθελα έτσι να σας το δείξω το πώς ξεκινήσε, ok. Τούτο είναι ένα πολλά καλό προϊόν να πουλά κάποιος, και για print on demand, ok, και για SVGs, και για print on demand, γιατί σκεφτώ ότι, λέει, this cool grandma belongs to, και όχι με τα ονομάτα. Αν εγώ ήμουν η γιαγιά, προφανώς, όσο και να κόστιζε τούτη φανελά να την αγοράσω ή και τον design να το αγοράσω,
ήταν να ήθελα να ξοδέψω και να τα λεφτά. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι emotional προϊόν. Okay? Είναι προϊόν το οποίο είναι συναισθηματικό. Κάποιος βλέπει το ζαλί, wow, ας πούμε, ενώ η γιαγιά που να το δει να πει wow, ενώ γράφει τα όνοματα των εγγονιών μου, να ήθελε να το αγοράσει. Επίσης το ίδιο και για τα εγγόνια. Το εγγόνι πάλι να ήθελε να το αγοράσει στη γιαγιά, γιατί να πει wow, γράφει τα όνοματα στο δοκούμε τη γιαγιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Άρα γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει με το, όπως το ονομάζουμε στο e-commerce, το emotional factor, συναισθηματικό προϊόν. Okay. Είτε είσαι η γιαγιά που αγοράζει τον το t-shirt, είτε είσαι η μάμα ή το εγγόνι που κάνει δώρο τον το t-shirt, ή τον design, ας πούμε, μπορεί να το αγοράσει αν το πουλήσει κάποιος σαν SVG. Είναι έναν πολλά πολλά καλό προϊόν. Εν τον που λέμε συναισθηματικό προϊόν. Okay. Κάπου είχα δαμε κάποια... Α, έβαλα τα ποτά. Okay. Λοιπόν, έβαλα κάποια πράγματα δαμε, αλλά... Ωραία. Πού μπορεί κάποιος να βρει προϊόντα? Αν πάει λίγο στο AliExpress, το οποίο νομίζω είναι πολλά γνωστό σε σχεδόν όλους μας, υπάρχουν διάφορα προϊόντα τα οποία μπορεί κάποιος να αποφασίσει να πουλά. Συγκεκριμένα μιλώ για dropshipping τώρα. Okay. Οπότε πάμε να κάνουμε λίγο έτσι ένα search στο AliExpress. Λοιπόν, αν πάει λίγο στο AliExpress, μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε, ό,τι θέλεις. Home, pets, ας πούμε, πάμε στα pets. Γενικά, τα pets, και ό,τι έχει να κάνει με κατοικίδια, είναι αρκετά καλά προϊόντα, γιατί πολλές φορές έχουν να κάνουν και με το emotional, πολλές φορές έχουν να κάνουν και με την επίλυση προβλήματος. Okay? Οπότε, παράδειγμα, τούτο δάμε το προϊόν, ένα προϊόν το οποίο... είναι πολλά καλό προϊόν το συγκεκριμένο, ενώ για να το πουλήσει κάποιο σε dropshipping κατάστημα. Okay. Έχω πουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν. Γενικά είναι μέσα στα winning προϊόντα, λόγω του ότι επιλύει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι οι τρίχες των ζώων, είτε γάτος είτε σκύλος. Πολλοί ταλαιπωρούνται με τις τρίχες πάνω στα... πάνω στους καναπέδες, μέσα στο σπίτι. Οπότε είναι ένα πολύ καλό προϊόν το συγκεκριμένο και γενικά ό,τι έχει να κάνει με κατοικίδια είναι αρκετά καλά προϊόντα. Οπότε μπορείς να πάεις, ας πούμε, και να δεις υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί κάποιος να πουλήσει. Κάμε να βλέπω έτσι λίγο. Α, και τούτο θα είναι πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις ότι βάλεις σαμπού βασικά μέσα. Υπάρχει και βίντεο εδώ μέσα. Γενικά μπορείς να βάλεις, ας πούμε, μέσα σαμπού και να γίνεται πολλά πιο εύκολο το μπάνιο. Okay. Κάποιος που έχει σκύλο, ας πούμε, και απλά κάνει το pop-up μέσα στο Facebook το συγκεκριμένο προϊόν, είναι πολλά πιθανό να πει «Α, wow!» Η αλήθεια είχα πει εγώ «Α, wow!» μόλις το είχα δει. Γιατί έχω εγώ σκύλων και πέστε, α, wow, είναι ωραίο προϊόν. Okay. Τούτο ήταν μπουκάλια πουλήσαν πάρα πολλά, ειδικά στην αρχή. Okay. Ειδικά στην αρχή είχαν πουλήσει πάρα πολλά τούτο ήταν μπουκαλάκια. Τα οποία είναι μπουκαλάκια τα οποία μπορείς να τα πάρεις, είναι εύκολο να τα παίρνεις τη βόλτα βασικά του σκύλου. Πες ότι είσαι έξω σε βόλτα, ας πούμε, θέλεις ειδικά το καλοκαίρι να έχεις νερό, ας πούμε, για το σκύλο. Απλά έχεις το μαζί σου και είναι πολλά εύκολο, δηλαδή πατώντας σου το κουμπί είναι πολλά εύκολο να καταναλώ, πολλά εύκολο να σου πούμε να πιω σκύλο, αλλά άρα για τον καταναλωτή είναι αρκετά ωραίο προϊόν, αρκετά βοηθητικό. Και άρα επιλύει κάποιον πρόβλημα, που το πρόβλημα είναι είμαι έξω και δεν ξέρω πώς να βάλω νερό του σκύλου. Άρα υπάρχουν έτσι διάφορα προϊόντα. Αν κάνεις ένα search στο AliExpress, ας πούμε, μπορεί να βρεις διάφορα, ή Home and Garden. Και Home and Garden μπορείς να βρεις διάφορα ωραία προϊόντα. Α, τούτο δάμε έχει πωλήσει. Το δάμε έχει κάνει αρκετές πωλήσεις και κάνει ακόμα αρκετές πωλήσεις, από όσο ξέρω το συγκεκριμένο. Okay. Βλέπω τα αρκετά συχνά. Γενικά, ένας καλός τρόπος να βλέπεις
τι πουλά τώρα καλά, έτσι ώστε να το βάλεις και εσύ στο δικό σου κατάστημα. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι κάμε λίγα search μέσα στο Facebook, okay. Κάμε search έτσι κάποια προϊόντα και όταν βλέπεις διαφήμιση προϊόντων, κάμε interact, δηλαδή πάτα πάνω στη διαφήμιση. Πάτα πάνω στη διαφήμιση, έμπα μέσα στο website που είναι να σου βγάλει μετά. Γενικά κάμε κάποιον interact, ρε παιδί μου, με τη διαφήμιση, okay, πάτα πάνω. Τώρα, με τούτον τον τρόπο βασικά, με το να κάνεις interact σε κάποια διαφημίση, γενικά δουλεύουν τα pixels του Facebook και ξεκινά να σου βγάλει πιο πολλές διαφημίσεις. Πολλοί να πούν τώρα, μα εγώ δεν θέλω να βλέπω διαφημίσεις στο Facebook. Εάν κάνεις dropshipping, θέλεις να βλέπεις διαφημίσεις στο Facebook, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν ένα κατάστημα, κάποιος που κάνει dropshipping, έχει τα λεφτά να βάλει συνέχεια διαφημίσεις για ένα συγκεκριμένο προϊόν, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πουλά. Γιατί δεν θα επενδύει λεφτά πάνω σε έναν προϊόν το οποίο έμπουλα. Άρα, αν έναν προϊόν γενικά το βλέπεις συνέχεια μέσα στο Facebook, το πιο πιθανό είναι ότι ο άνθρωπος που το πουλά, το κατάστημα που το πουλά, επενδύει λεφτά στο συγκεκριμένο προϊόν, γιατί λογικά πουλά. Okay. Όταν δεν πουλά, σταματούμε να βάλουμε διαφημίσεις. Άρα, είναι ένας καλός τρόπος τούτος να βρίσκεις γενικά winning products. Και τούτο το συγκεκριμένο προϊόν έχω το δει πάρα πολλές φορές. Okay. TikTok, Facebook και τα λοιπά, κυκλοφορεί πάρα πολλά. Άρα, ναι, είναι ένα... Δεν ξέρω αν έχει βίντεο, δάμε. Τούτο έχει wow factor. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν. Γενικά βλέπεις ότι υπάρχουν διάφορα που μπορείς να δεις, δάμε, ξέρω εγώ, να επιλέξεις. Okay. Έναν εργαλείο το οποίο μου αρέσει πολλά να χρησιμοποιώ, είναι πάρα πολλά βοηθητικό, ονομάζεται, νομίζω είχα το βάλει και δάμε στο slide μου. Νομίζω ήταν το επόμενο slide. Ναι, το δάμε. Ονομάζεται Ali Hunter, okay, είναι ένα tool το οποίο είναι πολλά βοηθητικό για οποιοδήποτε κάνει dropshipping. Βλέπεις ότι είδαμε, μόλις είχαμε πει στο AliExpress, έφυγαλε μου τούτον το κουτάκι, είδαμε που λέει Today Trending Products. Τούτον έχει να κάνει με το Ali Hunter, okay, το οποίο ουσιαστικά σου βγάλει διάφορα προϊόντα τα οποία γίνονται αρκετές πωλήσεις τώρα, ας πούμε, τούτην την περίοδο. Λέει σου today, άρα είναι τα σημερινά. Γενικά λέμε, λέει σου best selling. Okay. Πάνω σε τούτο με τα winning products, να πω ότι μέσα στην Ακαδημία υπάρχει και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο κάθε μέρα βγάζει 2 winning products κάθε μέρα. Okay. Έχασετε με λίγο. Εντάξει, okay, τώρα, άρα υποθέτω ότι βλέπετε με κανονικά τώρα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο κάθε μέρα σου βγάζει καινούργια winning products, άρα τούτο σημαίνει ότι αυτόματα κλειδώνει σου πάρα πολύ χρόνο που το product research που να κάνεις κανονικά. Λάτρεψα το συγκεκριμένο εργαλείο, είναι πάρα πολύ βοηθητικό, κλειδώνει πάρα πολύ χρόνο και πολλά πιο πιθανόν το συγκεκριμένο προϊόν να πουλήσει, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι έχει πουλήσει αρκετά σε ανταγωνιστικά καταστήματα. Okay. Οπότε ένα άλλο εργαλείο που μου αρέσει και έτσι να χρησιμοποιώ είναι τούτο που σας είπα τώρα, το Ali Hunter. Και όταν δεις εδώ βλέπεις ότι επειδή έχω το συγκεκριμένο εργαλείο, απλά εμφανίζει μου το δάμε μόλις πω στο AliExpress, okay, επειδή είμαι συνδεδεμένη στο... βλέπετε μόνο το presentation. Ένα λεπτό. Sorry guys. Λοιπόν, βλέπετε λογικά την ιστοσελίδα τώρα, ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε βλέπετε εδώ μέσα στη σελίδα ότι πάνω ψηλά, επειδή έχω το συγκεκριμένο εργαλείο και συνδεδεμένο με το AliExpress, βλέπετε ότι εμφανίζει μου το δάμε πάνω. Αν πάω View All, βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορα που μου εμφανίζει, τα οποία πουλούν τώρα. Εύκαλε μου τα top trending, ας πούμε τώρα. Okay, μπορεί να σου βγάλει best selling, μπορεί να σου βγάλει top trending, ανάλογα τι επιλέγεις εσύ. Okay, βλέπεις και δαμέ ότι υπάρχει τούτο το προϊόν που έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνω, πάλι με το τρίχωμα των σκυλών.
self-cleaning, one button solve all problems. Βλέπεις, one button solve all problems. Τούτο θέλουν, τούτο θέλει ο καταναλωτής. Όταν ψάχνουμε για προϊόντα, ένα από τα κριτήρια, να τα δείξω τώρα τα κριτήρια, έτσι όλα τα κριτήρια μαζί, ένα από τα κριτήρια που πρέπει να ψάχνουμε όταν ψάχνουμε προϊόν, είναι να επιλύει κάποιον πρόβλημα. Και βλέπεις, δάμε, λέεις, one button solve all problems. Γιατί σου το γράφει, δάμε. Γιατί θέλεις ο καταναλωτής να δει solve all problems. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα κάποιου που έχει σκύλους ή γάτους. Το τρίχωμα. Okay. Άρα, απευθείας ένα καμπανάκι για τον καταναλωτή. Okay, solve all problems. Άρα, οκ, και τούτο είναι πολλά, πολλά καλό προϊόν, γιατί βλέπετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω με έναν πάτημα, με κάποιον τρόπο, quick release, easy and quick to move the fur. Οκ. Και το συγκεκριμένο εργαλείο που έδειξα το Alexander, βλέπετε ότι σου κάνει product analysis, οκ, okay, βγάλει σου λεπτομέρειες. Ευκαλύψουν για ο συγκεκριμένο προμηθευτή. Okay, βλέπεις, δάμε, seller rating 93% trustworthy. Okay. Άρα, αν θέλω να πουλήσω το συγκεκριμένο προϊόν, φαίνεται ότι ο συγκεκριμένο seller είναι αρκετά καλός. Okay, positive feedback 96,2%. Τούτο είναι πολλά σημαντικό να βλέπουμε. Τι είναι το seller rating, τι είναι το positive feedback. Okay, total feedback. Πόσα products, 101, οκ. Okay. Και μπορείς να δεις, δάμε, τα στατιστικά των πωλήσεων. Δηλαδή, για το συγκεκριμένη περίοδο, ας πούμε, που βλέπεις, δάμε κάτω, τι γίνεται με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Δάμε, βλέπεις ότι υπήρξε μια αύξηση, ας πούμε, τη συγκεκριμένη περίοδο. Μετά υπήρξε μια μείωση, τώρα ξεκίνησε να ανεβαίνει. Γενικά, τούτα τα στατιστικά λέμε μας, δύο μας αρκετές πληροφορίες για το προϊόν και επίσης για το price history. Πώς αλλάζει η τιμή. Δηλαδή το minimum ήταν 0,47, το οποίο όχι το πουλούμε εμείς. Okay, τούτη είναι η τιμή η οποία ο προμηθευτής θέλει που μας. Άρα 0,47 για να το πιάσει που ένα προμηθευτή είναι πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Και ο maximum ήταν 6,78 που το πουλούσε. Τώρα πουλά το 2,99 USD, το οποίο είναι αρκετά καλή τιμή. Okay. Άρα γενικά τούτο το προϊόν φαίνεται αρκετά καλό προϊόν. Okay, να έλεγα. Αρκετά καλό προϊόν να δοκιμάσει κάποιος στο κατάστημα του. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τούτο που δάμε προηγουμένως. Okay. Τούτο να σου πω είναι λίγο ακριβό. Μπορείς να το βρεις που άλλον προμηθευτή είναι το πιο πιθανό σε πιο χαμηλή τιμή παρά 5,62 USD. Γενικά φαίνεται ότι οι τιμές δάμε κυμαίνονται. Okay. Εντάξει, άρα γενικά ήθελα έτσι λίγο να σας δείξω. Α, το φαίνεται ωραίο. Personalized. Το φαίνεται αρκετά ωραίο. Γενικά είπα σας ότι έχει να κάνει με τα ζώα. Γενικά ο κόσμος έχει έτσι μια σχέση με τα κατοικίδια. Τούτο φαίνεται έτσι αρκετά ωραίο. Seller rating λέει 100%, positive feedback 98,1, total feedback. Εντάξει, άρα ήθελα έτσι λίγο να σας δείξω το συγκεκριμένο εργαλείο, ότι είναι ένα εργαλείο στο οποίο, το οποίο μπορεί να σου δώσει αρκετές πληροφορίες πάνω σε οποιοδήποτε προϊόν για να μπορείς να επιλέξεις. Και ήθελα έτσι λίγο να δούμε... Λέπτω να πω πίσω στα slides μου. Ήθελα λίγο να δούμε με ποιον τρόπο τελικά... Λοιπόν, άρα είμαστε στα slides μου. Ναι, είμαστε στα slides μου. Λοιπόν, άρα πάμε να δούμε λίγο με ποια κριτήρια. Έδειξα σας λίγο πώς μπορεί κάποιος να βρει προϊόντα, αλλά με ποια κριτήρια επιλέγουμε κάποιον προϊόν. Okay, υπάρχουν διάφορα κριτήρια τα οποία πρέπει κάποιος να κοιτάξει. Κριτήριο 1 επιλύουν κάποιο πρόβλημα. Και είναι τούτο που είχαμε δει με το συγκεκριμένο προϊόν προηγουμένως, γράφει solve all problems, one button, γιατί ο καταναλωτής θέλει να το δει. Okay. Άρα, αν ένα προϊόν επιλύει κάποιο πρόβλημα, είναι ένα πολύ καλό κριτήριο για να επιλεχθεί σαν προϊόν για το κατάστημα μας.
έναν άλλον κριτηρίο είναι το που λέμε emotional product, έχουν το emotional factor. Που είναι το που σας έδειξα, ας πω, για παράδειγμα, προηγουμένως με, την, με το t-shirt με τη γιαγιά. Okay, κάποιος, ας πούμε, βλέπει το, λέει, α, οκ, okay, δημιουργεί το τέλος πάντων κάποιο συναίσθημα, ρε παιδί μου, είτε θέλει να το κάνει σαν δώρο, είτε δημιουργεί του κάποιο συναίσθημα. Και okay, το που λέμε emotional product. Το τρίτο, πιάσα και εγώ το σκύλο μου με τον... Ναι, η αλήθεια γίνον πάρα πολλά ωραίο. Και εγώ τώρα το είδα και με κάπως ναι, να το πιάνω, ας πούμε, στο σκύλο. Βασικά, πιάσα της κάτι παρόμοιο. Αλλά δεν το είχα πιάσει πάλι, έξπρες, να σου πει την αλήθεια. Είχα το πιάσει από ένα pet shop. Λοιπόν, το τρίτο είναι high perceived value. Όταν λέω high perceived value, εννοώ ότι ακόμα και αν το προϊόν είναι τόσο ακριβό, είναι κάποιον ακριβό προϊόν, φαίνεται ακριβό στον καταναλωτή. Okay. Άρα, παράδειγμα, high perceived value μπορεί να είναι ένα ρολόι, το οποίο μπορεί, ας πούμε, να το πουλάς 20 δολάρια, αλλά ο άλλος να το αγοράζει 20 δολάρια, αλλά να φαίνεται έξτρα ότι εξόδεψε 200 δολάρια. Okay. Γενικά, και ήταν πολλά καλά προϊόντα. Βλέπουν τα, wow, φαίνεται να έχει μεγάλη αξία, βλέπουν το στα 20 δολάρια, αγοράζουν το. Okay. Άρα, τρίτο κριτήριο, high perceived value. Το τέταρτο κριτήριο, είναι το να υπάρχει ένα ευρύ κοινό, δηλαδή να μπορεί να το αγοράσει ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, του πληθυσμού, το συγκεκριμένο προϊόν. Δηλαδή, να μην είναι πολλά... Να μην είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορούν να αγοράσουν πολλά άτομα. Δηλαδή να απευθύνεται σε έναν ευρύ κοινό, έτσι ώστε να έχεις μεγάλο όγκο παραγγελιών στο συγκεκριμένο προϊόν. Okay. Άλλο κριτήριο. Hard to find and hard to get. Δηλαδή εννοώ ότι δύσκολο να το βρει το συγκεκριμένο προϊόν. Με ποια έννοια. Ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι να βρει στο πιο κοντινό κατάστημα, ας πούμε, της γειτονιάς του. Είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε στο Facebook του η διαφημίση σου και είπε, να, οκ, okay, δεν το ξαναείδε, δεν ξέρει που είναι να το έβρει αν δεν το αγοράσει τώρα από σένα. Οκ, okay, είναι κάτι που είναι να βρει στο διπλάνο κατάστημα ή σε κάποιον κατάστημα που ξέρει, άρα τούτο να αυξάνει τις πωλήσεις. Οκ, okay, είναι τόσο εύκολο να το βρει. Αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρει αύριο που το... διπλάνων κατάστημα, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει να σκέφτεται, οκ, okay, αγοράζω το μετά, πιάνω το αύριο που είχαμε. Okay, άρα, προϊόντα γενικά τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο να τα βρουν, όσα προϊόντα έχουν το κριτήριο, είναι πολύ καλό κριτήριο το συγκεκριμένο. Άλλων κριτήριων είναι τα wow products, είναι να έχουν το wow factor που λέμε, όπως ας πούμε ένα προϊόν το οποίο βλέπεις τους λέει σαν wow. Αν θέλεις να βρεις wow προϊόντα, ένας πολλά καλός τόπος είναι το TikTok. Okay, στο TikTok γενικά, αν κάνεις λίγο scroll τα προϊόντα και αν κάνεις λίγο, αν θέλεις να ψάξεις προϊόντα από το TikTok για το κατάστημα σου, μπορείς να κάνεις type, να κάνεις type TikTok made me buy it. Okay, και να σου κάνει πάρα πολλά προϊόντα. Okay. Και τα προϊόντα που βλέπουμε στο TikTok είναι προϊόντα τα οποία έχουν το wow effect, wow factor. Είναι τα προϊόντα που βλέπεις λέει σαν wow. Όπως σας πω για παράδειγμα, Τζίνο, που σας έδειξα προηγουμένως το καχτάκι που ξέρω εγώ χορεύκε. Τζίνο είναι ένα προϊόν που το βλέπεις λέει σαν wow. Είναι κάτι που βλέπεις, ας πούμε, πολλά συχνά. Άλλο κριτήριο που θέλουμε να βλέπουμε είναι τα trending products. Τι εννοώ trending? Εννοώ products, προϊόντα τα οποία trending τώρα, σε αυτή την περίοδο, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, στο Valentine's Day. Μπορεί να βλέπεις ότι τη συγκεκριμένη περίοδο trending ένα συγκεκριμένο προϊόν τούτη τη χρονολογία. Okay. Όπως για παράδειγμα, τώρα τη χρονολογία που επέρασε, και την προηγούμενη βασικά, έχει τώρα 2-3 χρονιές νομίζω που το βλέπουμε το trend, εν κάτι πουλουκάκια τα οποία είναι με τριαντάφυλλα και βλέπεις σε σχήμα πουλουκάκι, να πούμε, ένα αρκουδάκι, αλλά είναι τριαντάφυλλα. Τσίνο, να πούμε, τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ένα trending προϊόν. Ξέρω αν θα συνεχίσει να είναι trending τον επόμενο Φεβράριο, αλλά ως τώρα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά trending. Ή ας πούμε στο Mother's Day, μπορεί ένα συγκεκριμένο Mother's Day, ας πούμε τούτη τη χρονιά, να δεις να trending ένα συγκεκριμένο προϊόν ή Father's Day που έρχεται τώρα, ας πούμε, τον μήνα, τον Ιούνιο, έχουμε το Father's Day. Μπορεί να βλέπεις ένα συγκεκριμένο προϊόν να είναι trend. Όπως, ας πούμε, έδειξα προηγουμένως και στο SVG,
έναν για Father's Day. Okay? Άρα υπάρχουν προϊόντα τα οποία βλέπουμε και λέμε, okay, τώρα είναι trending. Είδα Χριστούγεννα. Okay? Άλλων κριτηρίων που θέλουμε να βλέπουμε είναι τα winning products ανταγωνιστών, ανταγωνιστικών καταστημάτων. Και τούτο ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι ο τρόπος που σας είπα προηγουμένως. Αν κάνεις interact με διαφημίσεις στο Facebook, να σου βγάλει πιο συχνά διαφημίσεις. Άρα, αν βλέπεις ότι κάποιο προϊόν διαφημίζεται αρκετά συχνά, και βλέπεις το, ξαναβλέπεις το, ξαναβλέπεις το, το πιο πιθανό είναι ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα κάνει πωλήσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος επενδύσαμε. Άρα, αν μπορείς έτσι λίγο να καταλάβεις τι πουλά για άλλα καταστήματα, okay, και μπορείς να πάρεις μια ιδέα που πιάμε. Τι θέλει να αγοράσει ο κόσμος. Και το τελευταίο κριτήριο που θέλουμε να κοιτάσουμε είναι το evergreen. Όταν λέω evergreen, εννοώ μιλούμε για κοινά τα οποία, όπως ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι παιδικό, okay, κάτι που απευθύνεται σε παιδιά. Τα παιδιά, όταν έχω προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, είναι evergreen, λόγω του ότι κάθε μέρα γεννιούνται παιδιά. Okay. Δεν θα υπάρχει περίπτωση που θα υπάρχουν νέα παιδιά. Εντάξει. Ή ας πούμε έναν πουλό... Για να σας πω, ας πούμε το t-shirt για τις γιαγιάδες. Κάθε μέρα κάποια άλλη γίνεται γιαγιά. Okay, είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα υπάρχουν καινούργιες γιαγιάδες, υπάρχουν καινούργια παιδιά. Άρα, τούτο εννοούμε όταν λέμε evergreen. Okay, από ένα άλλο από τα κριτήρια που θέλουμε να διαβάσουμε. Άρα, τούτα είναι κριτήρια τα οποία θέλουμε να βλέπουμε. Άρα, με το που δούμε ένα προϊόν, θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα check πόσα από τούτα έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Έχει τα τούτα, δεν τα έχει, δεν έχει κανένα από τούτα. Το οποίο πιθανόν είναι ένα καλό προϊόν να βάλουμε στο κατάστημα μας. Okay. Και υπάρχουν δύο τρεις ερωτήσεις που είναι σημαντικό να κάνουμε όταν βλέπουμε ένα προϊόν. Νούμερο 1. Αυτό το προϊόν επιλύει κάποιο πρόβλημα. Είναι emotional product. Έχει wow factor. Θέλουμε να τα δούμε τούτα. Αν επιλύει κάποιο πρόβλημα, έχει το emotional factor και έχει wow factor, τότε σταματούμε να κάνουμε scrolling. Okay. Γιατί βλέπουμε ότι okay, υπάρχουν δαμέ... Δεν είναι απαραίτητο να έχει τα τρία, okay, αλλά όσο παραπάνω έχει, τόσο το καλύτερο. Είναι απαραίτητο να έχει τα τρία όμως. Το δεύτερο, είναι ελαφρύ. Άρα είναι κάτι άλλο που θέλουμε να κοιτάξουμε. Αν το προϊόν είναι ελαφρύ, για ποιο λόγο θέλουμε να κοιτάξουμε. Γιατί θέλουμε να είναι εύκολο να σταλεί στον καταναλωτή. Άρα, ειδικά με τον dropshipping, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο να κάνεις έπιπλα, να στείλεις έπιπλα. Okay. Λόγω του ότι δεν είναι τόσο εύκολο να σταλεί στον καταναλωτή. Είναι βαρετά. Άρα, το πιο πιθανό το shipping είναι πολύ. Okay. Άρα, για πιο καλά αποτελέσματα, για όγκο πωλήσεων, όταν μιλούμε για όγκο, γιατί όταν μιλούμε για dropshipping, εγώ μιλώ για... impulsive buying, okay. Μιλώ για το να εμφανιστεί μια διαφήμιση στο Facebook του καταναλωτή και απλά να πει, okay, και να βάλει στοιχεία του και να χωράσει. Okay, μιλώ για τούτο το πράγμα. Άρα, για τούτο το πράγμα, τι θέλουμε. Θέλουμε να είσαι τα πιο πάνω που αναφέραμε, να επιλύει κάποιο πρόβλημα, να έχει emotional factor, να έχει wow factor. Και θέλουμε να δούμε αν είναι ελαφρύ. Εν και μιλώ συγκεκριμένο βάρος να ξέρουμε, αλλά παιδί μου, δεν είναι επιπλά. Κάτι μικρό, ας πούμε, για να είναι εύκολο να σταλεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να έχει χαμηλό shipping. Όταν μιλώ για χαμηλό shipping, ιδανικά θέλουμε το shipping να είναι κάτω από 6 δολάρια. Το shipping είναι τούτο που είναι να πληρώσει ο καταναλωτή σε εμά, είναι τούτο που είναι να πληρώσουμε εμεί, το οποίο είναι να κοστολογηθεί μέσα στην τιμή. Είναι να εξηγήσω πώς κάνουμε την κοστολόγηση. Αλλά γενικά θέλουμε να είναι το shipping κάτω από 6 δολάρια, ιδανικά. Okay, οτιδήποτε πάνω από 6 δολάρια θεωρούμε το ψηλό για shipping. Άρα. Το πιο πιθανό, εάν θέλω να πουλήσω συγκεκριμένο προϊόν, μπορώ να το ψάξω και από άλλον καταναλωτή, γιατί έναν προϊόν υπάρχουν, από άλλον προμηθευτή, sorry, έναν προϊόν μπορεί να το πουλούν, το πιο πιθανό, συνήθως τούτο γίνεται, πουλούν το πολλοί προμηθευτές. Άρα μπορώ να το έπλησα απλά από άλλον προμηθευτή. Okay. Και η τρίτη ερώτηση είναι, μπορώ να κάνω upsell ή να κάνω κάποιον bundle για να το πουλήσω, να τα πουλήσω πολλά μαζί. Έχει νόημα για τον καταναλωτή να πάρει περισσότερο από ένα. Okay. Ένα αρκετά σημαντικό το συγκεκριμένο, έτσι ώστε να αυξήσει το average των παραγγελιών. Το average εννοώ το χρηματικό των παραγγελιών σου. Λόγω του ότι κάποιο ο οποίο να μπει να αγοράσει στο κατάστημα σου, σίγουρα είναι πιο καλό να αντί να αγοράσει ένα, να αγοράσει πολλά. Okay. Άρα, και τούτο είναι απαραίτητο να γίνει, είναι απαραίτητο να κάνεις bundle το συγκεκριμένο προϊόν ή οτιδήποτε, αλλά αν έχει νόημα να πάρει περισσότερο από έναν και μπορείς να κάνεις bundle, είναι ακόμα καλύτερο λόγω το ότι είναι να αυξήσεις, θα αυξηθούν οι πωλήσεις, okay, είναι ότι είναι να αυξηθούν απαραίτητα οι πωλήσεις, αλλά
το χρηματικό πόσο μπορεί να πληρώσει ο καταναλωτής είναι να αυξηθεί. Και άρα μιλούμε για χρηματικά να κάνει παραπάνω νόημα. Και υπάρχουν σίγουρα και κάποια προϊόντα τα οποία είναι καλό να αποφεύγουμε. Okay. Νούμερο ένα, trademark προϊόντα. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία είναι Minnie Mouse, Mickey Mouse, δηλαδή οτιδήποτε το οποίο είναι trademark. Okay. Τούτο είναι αρκετά σοβαρό, γιατί για το συγκεκριμένο, αν πουλάς έτσι γνωστά προϊόντα, ας πούμε, Mickey Mouse, Minnie Mouse ή ξέρω εγώ, εκτός του ότι μπορείς να καταγγελθείς για το συγκεκριμένο, μπορείς να σου κάνει μήνυση, ας πούμε, η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί πουλάς κάποιον προϊόν τους, μπορείς να χάσεις το κατάστημα σου. Okay. Άρα, γενικά, ό,τι έχει να κάνει με trademarks, εν τα πουλούμε εμείς. Υγρά προϊόντα, για ποιο λόγο, γιατί στην αποστολή είναι πολλά πιθανόν να ανοίξουν, ας πούμε, τα δοχεία και τέλος πάντων να μην πάει όπως πρέπει να πάει στον καταναλωτή. Άρα πάλι υγρά προϊόντα αποφεύγουμε να τα έχουμε στο κατάστημα μας. Προϊόντα με μπαταρίες, power banks, ακόμα και αν είναι ένα παιχνίδι το οποίο γράφει το άσπρο στην περιγραφή, ξέρεις ότι ένα σταλί να απολυθεί με τις μπαταρίες του, γενικά αποφεύγουμε προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με μπαταρίες ή power banks. Okay. Ρουχισμός είναι κάτι το οποίο αποφεύγουμε, εκτός αν ο προμηθευτής μας είναι από Αμερική ή από Ευρώπη, είναι γενικά ξέρουμε το συγκεκριμένο προμηθευτή. Για ποιο λόγο το λέω. Για παράδειγμα, αν τα προϊόντα που είναι να έβρω είναι από το AliExpress, άρα αν θα πάω στο AliExpress για να βρω κάποια προϊόντα, θα στείλω ρουχισμό, λόγω του ότι είναι πολλά πιθανό να μπουν την Κίνα. Βασικά να ξέρεις πώς δεν έρχονται, αλλά θα κάνεις dropshipping ρουχισμών που την Κίνα. Λόγω του ότι τα sizes τους είναι πάρα πολλά διαφορετικά. Πάρα πολλά διαφορετικά. Άρα είναι πολλά πιθανό να ο καταναλωτής να μην πιάσει το σωστό size. Ακόμα και αν εσύ το, που σίγουρα να έχεις τσαμέ ότι το size small εντός ACM, δάμε, να έχεις τέλος πάντων το πινακάκι, ας πούμε. Αλλά και πάλι θέλεις να το αποφύγεις γιατί είναι πολλά διαφορετικά. Δηλαδή το small μας εμάς, ας πούμε, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ξέρω, είναι πολλά διαφορετικά. Άρα γενικά θέλουμε να αποφύγουμε εκτός αν ξέρεις, ας πούμε με το print on demand, επειδή υπάρχουν πολλοί προμηθευτές για print on demand που Αμερική, και άμα ναι, οκ, κάμε το, γιατί ξέρουμε ότι τα sizes είναι τα ίδια. Αλλά αν ξέρεις, ας πούμε, θα κάνεις dropshipping που AliExpress, ρουχισμός είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Οτιδήποτε μοιάζει με επικίνδυνο προϊόν, ας πούμε, μοιάζει με όπλο, αν ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, δεν πουλούμε κάτι τέτοιο. Okay. Ακόμα και αν δεν είναι επικίνδυνο, οτιδήποτε μοιάζει με επικίνδυνο όπλα κτλ. Εν το πουλούμε. Ηλεκτρονικά είδη. Τούτο γίνεται για τον λόγο ότι ειδικά πάνω στα ηλεκτρονικά είδη υπάρχουν αρκετά παράπονα γενικά. Οπότε επειδή θέλουμε να αποφεύγουμε παράπονα, και δουλεύει, θέλω refund ή θέλω return κτλ. Απλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφεύγουμε τα ηλεκτρονικά είδη. Okay. Ιατρικά προϊόντα ή κρέμες τα οποία δεν γνωρίζουμε καλά. Λόγω του ότι, για παράδειγμα, να πουλώ μια κρέμα προσώπου, αλλά εγώ δεν ξέρω τη συγκεκριμένη κρέμα προσώπου, δεν ξέρω τον προμηθευτή, δεν ξέρω τη συγκεκριμένη μάρκα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στο πρόσωπο του καταναλωτή η συγκεκριμένη κρέμα. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στο πρόσωπο του η συγκεκριμένη κρέμα, θα του πουλήσω συγκεκριμένο προϊόν. Άρα για τον λόγο να αποφεύγουμε ιατρικά προϊόντα ή κρέμες ή οποιαδήποτε προϊόντα έχουν να κάνουν με το σώμα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και προϊόντα από γυαλί, πάλι για τον ίδιο λόγο, ότι στην αποστολή μπορεί να σπάσουν. Okay. Πάλι όταν μιλώ για print on demand, επειδή υπάρχουν αρκετά καλοί προμηθευτές, έχεις παραπάνω έλεγχο, αλλά για οποιοδήποτε άρα μπορείς, ας πούμε, να στέλνεις πριντζάνια, ξέρω εγώ, αν ξέρεις τον προμηθευτή, αλλά θα κάνεις dropshipping που AliExpress, που δεν ξέρεις τόσο ακόμα τον προμηθευτή, είναι κάποιος γνωστός δηλαδή προμηθευτής, είναι κάτι που θέλουμε να αποφεύγουμε, ειδικά αν είναι κάτι γυαλίνο, το οποίο είναι λεπτό γυαλί, ας πούμε, είναι εύκολο, ας πούμε, να σπάσει, okay. Τώρα, κάτι τελευταίο, βασικά, και κλείουμε το τελευταίο slide που ήθελα να δούμε. Επειδή μπορεί να με ρωτήσεις, ok, πώς, τουλάχιστον ήταν μια δική μου απορία στην αρχή, πώς κοστολογώ, ας πούμε, τούτα τα προϊόντα, okay, πώς τα πουλώ.
Άρα, έναν καλό μοντέλο κοστολόγησης για να είσαι σε profit, ας πούμε, και μετά τις διαφημίσεις σου και τα λοιπά, μετά το shipping, το τι θέλουμε είναι το κόστος του προϊόντος συν το shipping για να αποσταλεί επί 2,50. Okay. Άρα, ας σας πάρω λίγο ξανά. Δάμε. Στο AliExpress. Παράδειγμα, πάμε να βρούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε τούτο δάμε το προϊόν και που είχαμε δει και προηγουμένως. Τούτον ας πούμε πώς είναι να το κοστολογούσαμε να λέμε ότι okay, είναι 2,99. Τούτον είναι η τιμή που θέλει ο καταναλωτής να του πληρώσουμε όταν κάνουμε την πωλήση. Άρα 2,99 και θέλουμε να δούμε πόσα είναι το shipping του. Λοιπόν... Α, έχει διάφορα άλλα πράγματα, δάμε. Ένα λεπτό. Τα 41 βασικά είναι η τιμή του. Ο 299 που έλεγαμε. Πιθανό γιατί έχει διάφορα... Οκ. Okay. Okay, ας πούμε ότι να πωλήσουμε το συγκεκριμένο προϊόν, πώς να το έκαναμε. Πες ότι θέλω να πουλώ, το δάμε, πόσα είναι, 7,41. Okay. Άρα, να ήταν 7,41, συν πόσα θέλει, δάμε, shipping, free shipping, λαλή. Tracking available. Κάτι άλλο που θέλεις να δεις δάμε στο shipping, επειδή μπορεί να σου έχει πολλές επιλογές, όπως ας πούμε, πάμε να δούμε κάποιον άλλο. Shipping, free shipping. Οκ, okay, είναι εσύ. Κάποια μπορεί να σας έχουν διάφορες επιλογές. Α, όπως ας πούμε, τούτο δάμε. Okay, βλέπεις, υπάρχουν διάφορες επιλογές για shipping. Κάτι που θέλουμε πάντα να βλέπουμε είναι να έχει tracking available. Okay? Άρα βλέπεις δάμε unavailable, έτσι θα επιλέξουμε Gino, γιατί θέλουμε να έχει tracking number ο καταναλωτής. Άρα να επιλέξουμε το tracking available. Εντάξει, δάμε τούτα βλέπω ότι έχουν όλα. Okay? Άρα ας το πιάσουμε τούτο το προϊόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν βλέπουμε ότι αλλάζει 562, 575, ανάλογα αν θέλεις medium ή large. Μπορεί να βάλεις διαφορετική νήμη στο καταστήμα σου ανάλογα με το... Άρα αν ήταν medium, okay, αν θέλει να πιάσει medium, 562 συν το shipping to United States 19 του Ιούλη. Να επιλέγαμε το δάμε, εντάξει 2,31. Και άρα πες ότι είναι συν, άρα 562, συν 2,31, ένα λεπτό, 562, συν 2,31 θέλει για το shipping, okay, για το προμηθευτής για να το στείλει, άρα βγαίνει 7,93. Εμείς τώρα το 7,93 να κάνουμε επί 2,5, 2,50 και ευκαινεί 19,82. Okay. Άρα τούτη είναι η τιμή που θέλουμε να πουλήσουμε το συγκεκριμένο προϊόν για να είμαστε σε profit και με τις διαφημίσεις μας και να καλύπτεται το shipping κτλ. Okay. Μπορείς να χρεώνεις και εσύ shipping anyway στο κατάστημα σου. Άρα ο καταναλωτής μπορεί να το αγοράσει στα 19,82 ας πούμε να βάλεις την τιμή και να έχεις συν, ξέρω εγώ, $5 shipping. Τα $5 shipping είναι καθαρά κέρδος για σένα, okay. Άρα μπορεί να βάλεις την τιμή σου με το συγκεκριμένο κοστολόγηση, 19,82. Δεν θα το βάλω 19,82, να το βάλω 19,99. Να είμαι ειλικρινής, θα το βάλω 0,82. Αλλά τούτη είναι η τιμή που χρειάζεται ας πούμε, να το πουλήσεις για να είσαι σε κέρδος. Οπότε κάπως έτσι βγάλεις το pricing. Τούτη είναι η συγκεκριμένη μέθοδος που χρησιμοποιώ. Okay. Τούτα ήθελα έτσι λίγο να δείξω πάνω στο e-commerce. Okay. Να μιλήσουμε γενικά σε τις άλλες μέρες. Αύριο μπορούμε να είμαστε ξανά live, να κάνουμε μαζί λίγο product research, να δούμε τι winning products υπάρχουν τώρα.
Οπότε μπορούμε να το κάνουμε τον αύριο, να δούμε και λίγο παραπάνω και τα SVGs, digital προϊόντα, να δείτε και από μένα, αλλά να δείτε και από άλλους μαθητές και συνεργάτες πάνω σε τον τομέα. Σήμερα είδαμε λίγο παραπάνω πάνω στον dropshipping. Αλλά επειδή ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω πάνω στον dropshipping σήμερα, και όπως σας έχω πει, ειδικά για τον dropshipping, το που προτείνω είναι να κάνει κάποιος το δικό του κατάστημα, δικό του domain, δικό του website, είναι εντός όπως το έτσι, okay. Να μου πεις τώρα, δεν ξέρω να κάνω, και τον που σκεφτούμε και εγώ, δεν ξέρω να κάνω ένα δικό μου website, δεν ξέρω να κάνω dropshipping store. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο από πού έμαθα εγώ τούτα όλα που ξέρω, μέσα από την Ακαδημία και πώς μοιάζει, okay. Λοιπόν, γενικά, ό,τι ξέρω πάνω στο e-commerce, δεν είχα καμία εμπειρία προηγουμένως, καμία μα καμία εμπειρία με το e-commerce, ό,τι ξέρω, έχω το μάθει από την Ακαδημία, okay. Άρα, γενικά, δείσαμε όποιος ξεκινήσει στην Ακαδημία, έχει ένα δικό του λογαριασμό, okay. Βλέπεις, δάμε, γράφει και το όνομα μου, υπάρχει ένας δικός σου λογαριασμός για τον καθένα. Αντίσεις τα academies, πρέπει να δείσαμε Learn E-commerce English, λοιπόν, και υπάρχουν, δάμε, τα διάφορα. Αντίσεις, δάμε, στο 100 series, υπάρχουν διάφορα βιντεάκια, με βιντεάκια που δουλεύει. Τα βιντεάκια βλέπεις δάμε ότι με τη σειρά διάφορα και είναι introduction. Δηλαδή ακόμα και δεν έχεις καμία επαφή με το συγκεκριμένο τομέα, υπάρχει εισαγωγή, δεν έχει κάτι να σε ανησυχείς, είναι αρκετά εύκολο, ενώ βήμα-βήμα από το μηδέν. Τώρα, το τι θέλω να δεις, είναι η σειρά 200, Play Your First Store. Τούτη σειρά, ουσιαστικά απλά παίρνεις σε βήμα-βήμα να φτιάξεις έναν κατάστημα. Παιδιά, είναι πολλά πιο απλό από όσο να πούετε το να φτιάξεις έναν κατάστημα. Κυριολεκτικά είχαμε κάνει ένα bootcamp πριν λίγους μήνες και είχε βγει ένας καθηγητής μας και είχαν του πει κάμε έναν κατάστημα τώρα, άνοιξε το ένα καινούργιο κατάστημα, αγόρασε τώρα ένα domain και κάμε έναν κατάστημα και να σε χρονομετρήσουμε. Παιδιά, έκαμε μπροστά στα μάτια μας έναν κατάστημα μέσα σε 8,5 λεπτά. Με χρονομέτρο. Απλά έβαλαμε το χρονομέτρο και μπροστά μας στην οθόνη του, απλά ξεκίνησε και έκαμε έναν κατάστημα. Σου λέω ότι είναι να κάνεις έναν κατάστημα σε 8,5 λεπτά, ειδικά δεν έχεις τη γνώση προηγουμένως. Αλλά το να κάνεις έναν κατάστημα είναι κάτι που παίρνει μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες. Okay? Μια με δύο εβδομάδες, ας πούμε, να το πάρεις χαλαρά με μια ώρα την ημέρα. Άρα, τούτα τα βιντεάκια παίρνουν σε βήμα-βήμα. Δηλαδή, ας σου ανοίξω λίγο τώρα έτσι ένα βιντεάκι. Να δεις λίγο πώς μοιάζει. Γιατί χρειάζεται κάποιος, μου το ανοίγει, γιατί κάνω share, νομίζω, ξαναδείχε μου. Αλλά αν δοκιμάσω ξανά, μπορεί να μου το ανοίξει. Λοιπόν. Να σας πάμε εδώ. Οκ. Νομίζω να το ανοίξει. It's going to try to figure out the address based on what they're typing in, which this helps convert that is checked off because as we start to fulfill items, you'll see how important that is. After an order has been fulfilled and paid, automatically archive the order. Go ahead and leave that checked off. We're not going to put in anything in additional scripts right now. And down here where it says email marketing, it says show a sign up option at checkout. Yeah, we are going to show that, but we want to pre-select it so that we can send them email. Okay, άρα ήθελα βασικά απλά λίγο να δείτε πώς μοιάζουν τα βιντεάκια για να σας δείξω ότι βασικά είναι βήμα-βήμα. Άρα, αν δεν ξέρεις τώρα πώς να κάνεις ένα κατάστημα, δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς να κάνεις ένα κατάστημα, ούτε πώς να διαφύγεις το κατάστημα. Υπάρχουν όλα μέσα στην Ακαδημία και εγώ ό,τι ξέρω έμαθα το που δεν είχα καμιά ιδέα, δεν είχα καμιά επαφή με το συγκεκριμένο τομέα. Άρα να δεις ότι υπάρχουν εισαγωγικά μαθήματα, μικρά-μικρά βιντεάκια, υπάρχει τούτη ουλή σειρά, δηλαδή ξέρεις ότι με το που τελειώσεις την σειρά είναι 400 από 40 βιντεάκια, μικρά βιντεάκια, κανένα 10 λεπτό, το καθένα 15 λεπτό, είναι έτοιμο το κατάστημα. Δεν εννοώ μέσα τα προϊόντα και όλα, αλλά είναι έτοιμο το κατάστημα. Έχει γίνει, έχει επιδοθεί, έχουν πει τα settings, υπάρχει ένα έτοιμο κατάστημα. Okay.
Μετά η σειρά 300 έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιλογή προϊόντων. Okay, υπάρχουν πώς επιλέγω προϊόντα, πού τα βρίσκω τα προϊόντα, τι κριτήρια ψάχνω στους προμηθευτές, προϊόντα να αποφεύγουμε κτλ. Άρα υπάρχει οτιδήποτε θέλεις να ξέρεις πάνω στα προϊόντα. Και η σειρά 400 είναι οτιδήποτε θέλεις να ξέρεις πάνω στη διαφημίση. Okay. Άρα, ακόμα και δεν έχεις ιδέα με το πώς είναι να διαφημίσω το κατάστημα, άντε και κάμα το πώς το διαφημίζω, ενώ όλα στις 4400, άρα χρειάζεται κάποιος να έχει οποιαδήποτε εμπειρία, ούτε με τη διαφημίση, ούτε με το να φτιάχνει καταστήματα, ούτε με το e-commerce. Γενικά υπάρχουν όλα σε βιντεάκια και το τι μου άρεσε πολλά εμένα με τη συγκεκριμένη ακαδημία, όταν είχα πρώτο ξεκινήσει, είχα έτσι ενθουσιαστεί πάνω σε τούτο, ήταν ότι ενούλα με τη σειρά, δηλαδή βλέπεις 201 βίντεο, 202, και όταν με βλέπεις ότι υπάρχουν και PDFs, είναι απλά οι σημειώσεις που το μάθημα. Και okay, 203, άρα ξέρεις ότι με το που τελειώσεις το έναν, αλυσίδωτα πάει στο άλλον. Okay. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και live διαλέξεις. Υπάρχουν live διαλέξεις και ηχογραφούνται όλα τα μαθήματα. Άρα γενικά υπάρχει πολύ υλικό. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις, μπορείς να κάνεις απορίες για οτιδήποτε. Δηλαδή βλέπεις δάμε, ας πούμε, να πατήσω πάνω στο κανάλι του καθηγητή. Σημειώσεις και ερωτήσεις που πριν που ήταν live ο καθηγητής. Τώρα επειδή είναι live μου δείχνει κάτι δάμε. Αλλά αν πάεις κάτω βλέπεις δάμε, λέει recorded. Υπάρχουν όλα τα recordings. Ό,τι οδηγούνται μάθημα αν έχει γίνει υπάρχει δάμε recording, favorite sessions, είναι τα μαθήματα τα οποία θεωρεί ο συγκεκριμένος καθηγητής ότι σημαντικό να πούμε κάποιος μαθητής να δει, συχνά έχουν απορίες, άρα και βλέπεις δάμε στο chat, καλό τώρα που το ανοίξε, ήταν πριν λίγο, πριν κάνα δύο ώρα τα live, γι' αυτό είναι ακόμα στο chat δάμε τα από αυτά. Βλέπεις ότι υπάρχουν τα σχόλια επειδή κάνει οποιοςδήποτε μαθητής με διάφορες ερωτήσεις, απορίες κτλ. Και ο καθηγητής στην οθόνη του απαντάτες. Okay. Οπότε, guys, τούτα που μέναν, τούτα έτσι ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, να είμαστε live ξανά. Ελπίζω να... Ελπίζω να σας έδωσα έτσι αρκετά να καταλάβετε πράγμα στο συγκεκριμένο τομέα. Να το κλείσω γιατί έχουμε σε λίγο άλλο live, οπότε μην είστε συντονισμένοι για το επόμενο. Γενικά πάρτε σημειώσεις, πραγματικά το value που να πάρετε και από τα άλλα τα παιδιά, μαθητές, καθηγητές κτλ. Είναι πάρα πολύ το value, οπότε πάρτε σημειώσεις και εκμεταλλευτείτε εδώ. Okay. Καληνύχτα από μένα, bye bye.